Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σας λείψαμε. Εμάς καθόλου, προσωπικά για μένα. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, πόσο καιρό λείψαμε, μερικούς μήνες, δεν έχω κρατήσει και... Πριν από το καλοκαίρι στην, για την ακρίβεια, πριν το Μουντιάλ. Ισχύει, πριν το Μουντιάλ. Είχαμε δώσει πέντε υποσχέσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να τις στηρίξουμε δυστυχώς και ευθύνονται εκτός από εμάς. Εντάξει, έχουμε μέρος ευθύνης, αλλά ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης που πέφτει. Από τώρα και στο εξής ξαναμπαίνουμε δυναμικά με τη νέα χρονιά. Πιστεύουμε να σας δώσουμε περισσότερα ταμεία, επιλογές από διάφορα πρωταθλήματα, αυτά που πιστεύουμε και αυτά που παίζουμε, και αισιοδοξούμε για κάτι καλό. Βασικά να είμαστε τυπικοί και συνεπείς στα ραντεβού μας. Όπως πάντα. Αυτό να το σημειώσω. Και... όλα θα πάνε καλά. Μετά από το στοιχηματίζουμε.com που γράφω, ξαναμπαίνω δυναμικά για δεύτερη χρονιά, δεύτερη σεζόν για την ακρίβεια στη Citizen TV. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε και φέτος πολύ καλά. Αισιοδοξώ κάτι καλύτερο. Από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο άτομο. Και ας μην μακρηγορούμε, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν, γιατί ξεκινάνε τα παιχνίδια. Από τις 5 και μετά υπάρχουν παιχνίδια. Αρχίζει να μεγαλώνει και το κουπόνι του ΟΠΑΠ. Φυσικά ο καθένας μπορεί να παίζει είτε στον ΟΠΑΠ είτε διαδίκτυο. Γνώμη δικιά μου είναι μονά οι διάδες. Έχεις περισσότερες πιθανότητες για να βρεις στόχο παρά συστήματα με πολλές ομάδες και μικρές πιθανότητες επαλήθευσης. Συμφωνώ. Ξεκινάμε τώρα λίγο στα γρήγορα, θα αναφέρω, γιατί σαν πρώτη εκπομπή λίγο και εμείς δεν ήμασταν και τόσο κατάλληλα προετοιμασμένοι. Θέλω να πιστεύω ότι από την επόμενη εκπομπή να τα πάμε καλύτερα, να έχουμε πιο περισσότερο χρόνο για να τα λέμε. Ναι. Τώρα λίγο μας πιέζει και ο χρόνος, οπότε ξεκινάμε. Είμαστε για πλούτη. Λίγο στα γρήγορα. Αυτό λίγο θα πρέπει να το συντονίσει ο υπεύθυνος. Δεν θα το κάνουμε μοντάζ, δεν μπορεί, γιατί θα πρέπει να ξανακάνουμε την εκπομπή και δεν θα την ξανακάνουμε την εκπομπή, οπότε... δεν τον παίρνει. Ξεκινάμε τον λοιπόν παίρνει από αλλού, αλλά με Αγγλία. Ξεκινάμε με Αγγλία, 5 ώρα. Βέβαια δεν είναι το φόρτι μου η Αγγλία, αλλά κάποια σημεία τσέκαρα. Θέλω να πιστεύω ότι φαίνονται καλά, και ίσως αν κάποιος πάρει έστω ένα-δύο, δεν χρειάζεται να τα πάρει όλα, να πάει στο ταμείο. Ξεκινάω με τον αγώνα Bolton Leeds. Είναι στο 128 νούμερο στο κουπόνι του ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ φυσικά το έχει 1,90-3,30-3,30. Εδώ θα πάω με την έδρα, άσο, για την Bolton. Θεωρώ ότι σήμερα θα πάρει και θα μας δώσει αυτόν τον άσο. Στο διαδίκτυο έξω μπορεί να το βρει κάποιος και πάνω από 2 απόδοση. Η επιλογή είναι δική σας. Από εκεί και μετά, στο 123, τη Σουόνση με την West Ham. Ο ΟΠΑΠ το δίνει και σε μονό αυτό. Προσωπικά έχω πάει στο Χ, ισοπαλία δηλαδή. Θεωρώ ότι θα μοιραστούν βαθμούς. Ίσως να έχουμε και τον goal-goal εδώ πέρα. Τώρα διαλέγει και παίρνει. Το Χ είναι ρισκαδόρικο, 3-15 εδώ. Ενώ στο goal-goal είναι 1.55. Όπως είπα, ο καθένας ή ρισκάρει στο χινάρι ή παίρνει σε ένα παρολί το goal-goal. Προχωρώντας παρακάτω, το 121, η Leicester με την Aston Villa. Εδώ πέρα θα πάω με τον Άσο. Έδρα και εδώ πέρα πάλι διαλέγω. Πώς και έτσι. Γιατί... βλέπω κάποια σημάδια, κάποια πονταρίσματα προς τον Άσο και γι' αυτό επέλεξα και τον Άσο, για να λέω την αλήθεια. Okay. Θεωρώ ότι έστω και δύσκολα θα βγάλει αυτόν τον Άσο η Λέστερ. Λίγο ρισκαδόρικο
Είναι ένα παιχνίδι West Brom Hull προς το Χινάρι, αλλά είπα είναι πολύ ρίσκο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρω εγώ, αλλά εντάξει, αν θέλει κάποιος με ένα συστηματάκι με ισοπαλίες μπορεί να το σημειώσει. Ένα οβεράκι που τσέκαρα από Αγγλία είναι στο 135, είναι Walsall Scunthorpe. Εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 γκολ. Οπότε δηλαδή θα έχουμε ένα εύκολο οβεράκι. Ποιος είναι εκεί ο γκολτζής? Ποιος είναι εκεί ο γκολτζής? Στη Β' Αγγλίας. Είναι Αγγλία 1. Αγγλία 1. Εδώ με βρίσκεις αδιάβαστο. Μπορούμε όμως να μάθουμε τώρα μισό λεπτό με τη νέα τεχνολογία, με τα tablets εδώ πέρα που μας χορήγησε η κουβή. Βόξετ! Είναι καιρός χάλια εδώ πέρα. Μέχρι να τα βρει ο Στάθης, να δώσω ένα σημείο ακόμα, το 153, Southend Plymouth και εδώ Άσο. Πώς κορίσεις πρώτη Αγγλίας? Είναι Αγγλία 1. Πρώτη κατηγορία, ναι. Μισό λεπτό, αν... Λογικά προφανώς θα το έχει εδώ πέρα. Κάνε συνήθεια. Όπως λέω, είναι στο, 153 Southend Plymouth. Πάω και εδώ με έδρα. Οπότε είδατε δηλαδή σήμερα στην Αγγλία πάω με έδρες. Τελειώντας με Αγγλία, προχωράμε. Το βρήκα. Είναι ένας Doyle της Chesterfield. Ιρλανδός πρέπει να είναι. Πόσο μπορεί? 17. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε τώρα Ισπανία. Η Ισπανία που μας χάρισε κάποιες εκπλήξεις στην προηγούμενη αγωνιστική. Χάσαν και η Real το αίτητό της. Έχασε και η Μπαρτσελόνα. Είχαν καλές αποδόσεις. 10 και, και 8 που είχαν. Για σήμερα θα πω συγκεκριμένα με ένα οβεράκι στο 158 Λεγκανές Μπαρτσελόνα Β. Η Μπαρτσελόνα Β μας συνηθίζει στα over. Έχει και καλή απόδοση στον ΟΠΑΠ 1.70, μπορεί κάποιος να το προτιμήσει, είναι καλό. Θεωρώ ότι 3 γκολ τα έχουν και οι δύο ομάδες. Τώρα, από εκεί και μετά, από Ισπανία, έχω στο 181 Χιρόνα Μαγιόρκα. Εδώ θα πάω με έδρα, έχει καλή ομάδα η Χιρόνα. Πιστεύω ότι θα βγάλει αυτόν τον Άσο. Έστω και δύσκολα θα πάρουμε τον Άσο. Αλμπαθέτε Λούγκο. Εδώ είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να πάει παντού. Δεν έχω ένα σταθερό σημείο. Μπορεί να πάει στον Άσο, μπορεί στο Χ, μπορεί στο διπλό. Με αυτή τη λογική πάμε. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για στοίχημα και όχι για ταξίδια. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Για οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ποτέ τη σχηματική κομπή. Υποτίθεται είμαστε στοιχηματική εκπομπή. Πάμε στο επόμενο παιχνιδάκι. Ούτε τα ονόματα σας είπατε. Θα τα πούμε μετά. Βασικά είμαι πολύ γνωστή. Αν και νομίζω μας ξέρουν από πέρσι. Μας θυμούνται κιόλας. Θα πω λίγο και το παιχνίδι Θέλτα Βαλένθια και θα σας μιλήσουμε λίγο και για μας. Θέλτα Βαλένθια, η Βαλένθια μετά από τη μεγάλη, τη τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή κιόλας. Έχανε 0-1 και το γύρισε, έκανε 2-1. Θεωρώ εδώ πέρα δύσκολο το παιχνίδι. Αν και φαίνεται πιο πολύ Βαλένθια για διπλό, δηλαδή έχω δει πολλά πονταρίσματα προς το διπλό. Και έτσι και τη Ρεάλ. Και τη Ρεάλ, ναι. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θέλτα Βαλένθια δηλαδή είναι δύσκολο. Καλή έδρα η Θέλτα. Και μια και είπαμε και για την Ισπανία και πριν πάμε προς Γαλλία. Αν βάλει γκολ η Θέλτα θα πάει όβερ. Ναι, θα έλεγα και εγώ αυτό. Δηλαδή και το γκολ-γκολ μου φαίνεται καλό. Δηλαδή εγώ πιστεύω για γκολ-γκολ συμφωνούμε. Γκολ-γκολ, αν και έχει ένα 50 στον ΟΠΑΠ, συμφωνούμε στο γκολ-γκολ. Και πολύ για όβερ. Και πολύ για όβερ, ναι. Το πιστεύω, δηλαδή αν βάλει γκολ η Θέλτα θα πάει όβερ. Και ας γνωριστούμε λίγο, πάλι και πάλι. Στον κόσμο, ξαναπούμε πάλι λίγο ποιοι είμαστε. Ναι, έλα εμφανίσου. Ποιοι είμαστε, ναι. Α, είμαστε καλύτεροι καταρχήν. Τρομάτα τα λέμε. Είμαστε αισιόδοξοι, γι' αυτό και λέμε είμαστε καλύτεροι. Προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν θα πούμε τελικά ποιοι είμαστε. Δεν θα πούμε ποιοι είμαστε. Θα σας αφήσουμε για μία εβδομάδα ακόμα.
Όχι, ναι, εγώ λέω όχι, να το πούμε σήμερα. Να μας θυμούσουν. Είναι ο καλύτερος, τον καλύτερο, ο Παναγιώτης Σακαμάτης. Έτσι, λόγιο. Είμαι ο Παναγιώτης ο Σαμοθράκη, ο γνωστός από το στοιχηματίζουμε. Χιόνισε εκεί πέρα. Χιόνισε εκεί πέρα, κάθε χρόνο χιονίζει. Ο Παναγιώτης χιονισμένη Σαμοθράκη. Όπως είπα, γράφω στο στοιχηματίζουμε εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε ένα καλό team που γράφουμε και δίνουμε προτάσεις. Και από πέρσι, μαζί με τον Στάθη, δίνουμε προτάσεις στη Citizen TV. Εκεί έχουμε κάνει αρκετά ταμεία, τώρα δεν μπορούμε να το θυμηθούμε. Θεωρώ ότι το 2015 θα είναι μια χρονιά και πάλι κερδοφόρα. Θα βοηθήσουμε να ανέβει και θα, στη Citizen TV. Τώρα έχουμε και τις εκλογές, θα δώσουμε και συντάξεις. Α, όχι, λάθος εκπομπή. Είναι σε κάποιες... Όχι ακόμα. Δεν κατεβαίνεις υποψήφιος, έτσι. Όχι. Ούτε με τον Παπαδρέο, τίποτα. Με κανέναν. Δεν θέλω... Πλάκα, μέχρι και εγώ θα μπορώ να κατέβω, άμα κανένας θα πάει. Δεν θέλω να ασχοληθώ, γιατί... Α, πήγε προσωστά, ναι. Ναι, δεν πειράζει. Δεν ασχολούμαστε. Συνεχίσουμε την εκπομπή που... Και πάμε λίγο πάλι στα στοιχηματικά, γιατί παραμιλήσαμε λίγο. Είναι η πρώτη μέρα, γι' αυτό η πρώτη εκπομπή. Στα στοιχηματικά τώρα πάμε στο ελληνικό παιχνίδι που είναι Πλατανιάς Πανιώνιος. Ένας Πανιώνιος ο οποίος δυσκόλεψε τον ΠΑΟΚ. Έγιναν αυτά που έγιναν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Πλατανιάς με τον Ολυμπιακό έχασε δύσκολα. Θεωρώ εδώ πέρα ότι ίσως ένα ισόπαλο αποτέλεσμα θα ικανοποιούσε και τις δύο ομάδες. Ίσως να δούμε και το γκολ-γκολ. Λίγο ρισκαδόρικο βέβαια. Ναι. Αλλά. Και πάμε στη Γαλλία. Στο μπορεί να παίξει όμως και πόδος, θα μου θέλει και τα δύο. Γκολ-γκολ και χ. Ναι. Με μεγαλύτερη απόδοση. Βέβαια. Το χείο όμως και εμένα μου αρέσει, γι' αυτό σκεφτόμουν να είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή που τον έφερε ο Παναγιώτης. Πριν ξεκινήσω για Γαλλία, ας πάω λίγο Ιταλία. Έχω δύο παιχνιδάκια. Είναι το ένα η Σασουόλο με Ουντινέζε. Ναι. Το παιχνίδι η Σασουόλο που, αν θυμάστε καλά, στο στοιχηματίζουμε όσοι παρακολουθείτε, είχα δώσει το Όδερ Μίλαν Ουντιν Σασουόλο. Και ίσως να είχαμε βόμβα. Κάτι που έγινε, 1-2 σκορ και το βαρπιάσαμε και τη βόμβα που δόθηκε. Τώρα εδώ πέρα, θα έλεγα προς τον Άσο πηγαίνω, χωρίς όμως να είμαι 100%. Δεν το βλέπω τόσο ζεστά. Υπάρχει όμως ένα ντέρμπι, το Ρίνο Μίλαν. Να χάσει για δεύτερη φορά η Μίλαν. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Και εγώ δύσκολο βλέπω. Δηλαδή πάω προς το Χ2 για να είμαι ειλικρινής, με πρώτο σημείο το Χ. Το Χ2 απόδοση μαζί δεν το έχει μεγάλη. 1.33 είναι στον ΟΠΑΠΗ, διπλή ευκαιρία. Μπορεί να το παίξει κάποιος, επειδή είναι και μόνο, διπλή πλήρες. Δηλαδή 3.15 στο Χ, 2.30 στο διπλό, οπότε είτε βγει το ένα είτε βγει το ναι, άλλο. Ναι, μπορεί να το παίξει μπορεί να έχει κέρδος βέβαια. Οπότε δηλαδή πάω Χ2 με πρώτο σημείο το Χ στην Μίλαν. Μια Μίλαν που φέτος δεν τη βλέπω να στέκεται πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά μπορεί μια... να κάνει ένα ξέσπασμα και να πάρει το διπλό. Κάτι που το χρωστάει από το προηγούμενο παιχνίδι που έχασε μέσα στην έδρα της. Και με αυτά τα δύο παιχνίδια της Ιταλίας κλείνουμε από Ιταλία και πάμε για Γαλλία. Μια Γαλλία που όσοι παρακολουθείτε τηλεόραση βλέπετε τα γεγονότα που επικρατούν, γιατί εκτός από στοιχηματική εκπομπή λέμε και κάποια άλλα πράγματα. Βλέπετε αυτά που έγιναν, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αυτούς, τέλος πάντων. Θα τους χαρακτηρίσω εγώ. Δεν θέλω να μπω εκεί πέρα. Απλώς, όπως και όλοι τους. Απλώς δεν ξέρουμε τώρα πώς θα αντιδράσουν. Χθες η Β' Γαλλίας δεν αναβλήθηκε κανένα παιχνίδι. Παίχτηκαν κανονικά τα παιχνίδια. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και σήμερα με την πρώτη της Γαλλίας. Και βγαίνουν κάποια σημεία και συγκεκριμένα ξεκινάμε με το King Up Lance. Εδώ θα δώσω το χινάρι. Δεν έχουν χ κανένα
σε κανένα τους παιχνίδι. Θεωρώ ότι σήμερα μάλλον ήρθε η σειρά του Χ. 3-20 η απόδοση, μονό αποδεκτό και στον ΟΠΑΠ. Είναι πάρα πολύ καλό το σημείο. Ήδη το έχω ποντάρει εγώ, ήδη το έχω προτείνει και το προτείνω και από εδώ πέρα. Γκενγκάπ, Λανς, Χ. Το πρότεινε. Πάμε στο επόμενο. Εβιάν Ρεν. Εβιάν Ρεν. Η Εβιάν κουρασμένη έπαιξε με τη Λίλ, έχασε μεσοβδόμαδα. Η Ρεν βλέπουμε ανεβαίνει, πατάει καλά. Πρώτο σημείο το διπλό, δεύτερο σημείο το Χ. Τρίτο σημείο. Τρίτο σημείο δεν υπάρχει. Επόμενο παιχνίδι, Λίλ Καέν. Εδώ θα δώσω σαν πρώτο σημείο το Άντερ. Και από εκεί και μετά ίσως δούμε το μικρό άσο του 1.60 της Λίλ. Μεθεπόμενο παιχνίδι που θεωρώ ένα δυνατό, και αυτό γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν οι αποχωρήσεις πολλών παιχτών από τις γαλλικές ομάδες που σε λίγο ξεκινάει το αφρικανικό Κόπα Αφρικα, σωστά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί Αφρικανοί που παίζουν σε γαλλικές ομάδες, υπάρχουν ελλείψεις στις ομάδες, οπότε γι' αυτό και πηγαίνουμε σε κάποια σημεία. Ένα τέτοιο σημείο είναι σήμερα η Νις Λοριάν με έδρα, άσο δηλαδή, 2-20 στον ΟΠΑΠ και το στηρίζω και αυτό πάρα πολύ δυνατά. Πάμε στο επόμενο, Ρεμς Σεντετιέν, η Νις, ναι, για άσο. Πάμε Ρεμς Σεντετιέν, εδώ θα πάω με το διπλό. Κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα, με τη Ρεμς χάνει παίχτες, η Σεντετιέν ανεβαίνει, έστω και δύσκολα, έστω με 0-1, 1-2, θα πιστεύω ότι θα πάρει το διπλό. Διπλό λοιπόν για τη Σεντετιέν. Αυτά από Γαλλία και ένα παιχνίδι που ξεκινάει νωρίς, στις 6 ώρα, είναι το Μπαστιά Παρίς Σεντζερμέν. Θεωρώ ότι μετά και την ήττα που έκανε εχθές και θέλει να την πιάσει στην πρώτη θέση η Παρί, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει προς το διπλό το παιχνίδι. Διπλό όμως με ένα 33 δεν το προτείνω, δεν το έχω προτείνει ποτέ, οπότε θα πάρω το over εδώ πέρα. Έχει ένα 70-80 απόδοση, θεωρώ είναι καλό, 3 γολάκια θα μπουν σίγουρα. Από ό,τι δείχνουν, ναι, τώρα θα δείξει. Γιατί πολλά λένε, πολλά λέγονται και τελευταία στιγμή αλλάζουν πάρα πολλά. Σε γενικές γραμμές, και πριν τελειώσω μάλλον, έχουμε και ένα ντερμπάκι. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα είναι αυτό, δηλαδή. Παίζει 7.30, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ, με αποδόσεις 2.40 στον άσο, 3.45 στο Χ, 2.35 στο διπλό. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι ένα βαθμό πάνω. Προσπαθεί, αντέχει, ακόμα χάει. Θα το πάρει, λες. Εγώ πιστεύω να το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει γκέλα. Εγώ προσωπικά το έχω πάρει στο διπλό. Ναι, έχει ανέβει από ό,τι είδα. Από ό,τι είδα, έχει ανέβει, πήγε στο 3-0-5 το διπλό έξω. Αν δεν έρθουν οι μεταγραφές, δεν κάνει. Ήδη μια μεταγραφή είχαμε τον Ομπόα. Θα παίξει. Που δεν παίζει, δεν μπορεί να παίξει ακόμα. Ομπόας. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι με όλα αυτά θα κρατήσει την πρωτιά ο Πάτριος σήμερα. Οπότε διπλό. Εγώ προσωπικά θα το παίξω διπλό. Αν κάποιος θέλει να καλύψει αυτό το παιχνίδι, θα το κάλυπτα στο χινάρι. Και εγώ ναι. Χ πιστεύω και εγώ είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή για Χ2 θεωρώ ότι είναι ένα καλό ποντάρισμα προσωπικά. Τώρα δεν θέλω να παρασύρω κάποιους παίκτες, γιατί από ό,τι είδα όποιος παίζεται πολύ και ο άσος. Όποιος παίκτης όμως είναι απεσιόδοξος και πιστεύει ότι θα χάσει το μάτι, παίζεται πολύ και ο άσος, δεν ξέρω αν θα έρθει ο άσος. Εγώ προσωπικά το έχω ποντάρει διπλό. Αυτά. Τα συναισθήματα δεν κρύβονται γι' αυτό. Νομίζω ότι στο στοίχημα δεν παίζεις με το συναίσθημα. Δεν πρέπει να παίζεις. Είναι λάθος. Θα πρέπει να βλέπεις πώς στείνεται η ομάδα, πώς παίζει η ομάδα και να ποντάρεις εκεί. Δηλαδή, όταν βλέπεις την ομάδα σου να μην ρολάρει, να μην παίζει καλά. Πώς θα διπλό τον ΠΑΟΚ, αφού διπλό. Θεωρώ ότι από τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει, θεωρώ ότι ξαναμπαίνει τώρα στο παιχνίδι και ο Μακ. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε με άλλη ομάδα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Μακ. Θεωρώ ότι ξανά.
Μπήκανε πάλι και κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι δεν παίζανε λόγω τραυματισμού, λόγω καρτών. Θεωρώ ότι θα πάει προς τα εκεί. Σήμερα έχουμε μεγάλη ομάδα. Σήμερα μεγάλη μέρα για την ομάδα. Θα δούμε. Θα δούμε. Το βράδυ θα κοιτάξουμε. Λοιπόν, αυτά τα σημεία σε γενικές γραμμές. Μια πρωτασόλα, αν θα μπορούσε να πει κάποιος, θα ήταν η γκέγκα ψοχή του 188, 191 η Νις στον Άσο και 192 η Σεντετιέν στο διπλό. Σε ένα συστηματάκι 2-3 για μια αρχή. Μετά τον ΠΑΟΚ αυτοί πήραν το πάνω τους, μετά το που πέτυχαν. Η γκέγκα. Ναι. Πήρα τα πάνω τους, ήρθε η ώρα νομίζω να πάρει το πρώτο χ. Δεν έχουν ούτε ένα χ συμμετακισίσους. Έλα ρε. Και δίνω αυτή την τριάδα, 2-3 σύστημα, με όσα χρήματα θέλει ο καθένας. Σοβαρά ήταν τελευταία και φτάσει σχεδόν στη μέση τώρα. Ναι. Ήταν όποιος κερδίζει τον ΠΑΟΚ και ανεβαίνει. Αυτά λοιπόν από εμάς, σαν πρώτη εκπομπή, έστω και γρήγορα. Μόνο άρεσε πέφτει από τον κερδίς. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα ξανά. Από μένα τον Παναγιώτη. Θα σας πούμε μέρα. Μάλλον. Οπότε σας χαιρετάμε. Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.